Από την άλλη πλευρά, για τα προγράμματα του ΑΕΔ που τρέχουν αυτή την περίοδο και αφορούν χιλιάδες θέσεις εργασίας, προσφέροντας επιδότηση μέχρι και 100% στις δαπάνες για μισθούς και εισφορές, μίλησε και ο διοικητής του ΑΕΔ, κ. Σπύρος Ποτοψάλτης. Έχουμε ξεκινήσει πάρα πολλά προγράμματα απασχόλησης. Πολλά πάνε πολύ καλά, έχουν κλείσει ήδη κάποια. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε 9 προγράμματα απασχόλησης και επιχειρηματικότητας με χιλιάδες θέσεις εργασίας. Τα κυρίαρχα προγράμματα είναι αυτό της δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας, όπου υπάρχουν 3.000 θέσεις, 12 με 36 μήνες, με μηνιαία επιδότηση 12.000 έως 36.000 ευρώ. Όποιος είχε επιχείρηση και έκλεισε πριν το τέλος Οκτωβρίου του 20, δηλαδή ακόμα και εν μέσω πανδημίας, αν έκλεισε την επιχείρησή του και είναι άνεργος, μπορεί να κάνει αίτηση να του δώσουμε δεύτερη επιχειρηματική ευκαιρία 12 έως 36.000 ευρώ για ένα διάστημα 12 μηνών με επέκταση άλλους 12, το οποίο δίνει την ευκαιρία να κάνεις μια δεύτερη αρχή επιχειρηματική. 40% θα πάει σε γυναίκες, 40% μπόνους για την ψηφιακή οικονομία, άμα θέλουν επιχείρηση στην ψηφιακή οικονομία. Είναι πολύ καλά προγράμματα, τρέχουν αυτή τη στιγμή. Αυτό της νέας επιχειρηματικότητας ανέργων 18 έως 29 ετών με έφαση στις γυναίκες, με 2.900 θέσεις εργασίας, 12 μήνο, με μηνιαία επιδότηση 14.800 ευρώ. Ένα κυρίαρχο πρόγραμμα το οποίο επίσης αφορά και την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι αυτό το πρόγραμμα ανέργων 18 έως 30 ετών με 3.000 θέσεις, 7 μήνες και μηνιαία επιδότηση 100%. Και τέλος, το πρόγραμμα ανέργων από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες με 1.200 θέσεις εργασίας, 12 συν 12 μήνες με 90% επιδότηση. Ακόμη όπως ανέφερε ο κ. Ποτοψάλτης, από τη Δευτέρα θα γίνει πληρωμή των παρατάσεων στα επιδόματα ανεργίας που έληξαν στο πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου. Όλα τα επιδόματα ανεργίας που έληξαν 1 με 10 Απριλίου θα λάβουν την παράταση την οποία έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση, ξεκινώντας από αύριο. Οπότε, όσα επιδόματα λήξαν το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου, οι πληρωμές ξεκινούν αύριο για την μηνιαία παράταση που έχει δοθεί.